Πάντως, το μόνο σίγουρο από την ολοκλήρωση του Κορίνθου Πατρών σε 2 χρόνια είναι ότι υποφελήθηκε η κοινοπραξία που της είχε παραχωρηθεί το έργο. Γιατί με πολλαπλάσιο κόστος κατασκεύασε το 40% μόνο του έργου στο οποίο της είχε παραχωρηθεί. Και αυτό είναι επίτευγμα και της σημερινής κυβέρνησης. Βεβαίως και της σημερινής κυβέρνησης είναι επίτευγμα, γιατί αποδεχθεί κατά αυτή τη λογική. Αυτό. Έτσι. Άρα είναι και δικό σας επίτευγμα. Ότι με διπλάσιο κόστος έκανε μόνο το 40% του έργου. Άρα υπό ποιος κέρδισε? Η κοινοπραξία και κανείς άλλος. Και έχουμε έναν πολύ ακριβό δρόμο, ο οποίος με τις πρώτες βροχές κλείνει. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Όταν πέφτουν βροχές, κλείνουν κομμάτια του δρόμου, τμήματα. Ήδη ένα κομμάτι τώρα επισκευάζεται λόγω των πλημμυρών που έγιναν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και όσον αφορά και την ποιότητα ορισμένων. Άρα λοιπόν από αυτήν την άποψη έχουμε ένα ζητούμενο. Πρώτον, ποια έργα είναι σε προτεραιότητα και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, τα έργα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και είναι στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δεύτερον, τα έργα που προσφέρουν προς τη θέμενη αξία στη λογική κόστος ωφέλους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο κόσμος πνίγεται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν υπάρχουν μέτρα αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης για την έργα που είναι εκτός κόστους ωφέλους. Και αυτή η λογική είναι και για το συγκεκριμένο έργο που έγινε. Άρα λοιπόν οι λαϊκές ανάγκες είναι κόστος και δεν παρέχουν όφελος. Τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών όμως παρέχουν όφελος. Και από αυτή την άποψη προηγούνται και προκρίνονται αντί για έργα υποδομής που εξυπηρετούν το λαό. Έτσι λοιπόν και το πώς θα κατασκευαστεί ένας δρόμος, ποιος σχεδιασμός θα έχει, πώς θα γίνει, κρύβονται από πίσω παιχνίδια επιχειρηματικών συμφερόντων. Είτε γίνει ολόκληρο, είτε τμηματικά, είτε με παραχώρηση, είτε με διαγωνισμό, είτε με οτιδήποτε. Έχουμε να κάνουμε παιχνίδια επιχειρηματικών συμφερόντων που και σημαίνει η κυβέρνηση παιχνίδια συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετήσει έναντι κάποιον άλλον. Από αυτή λοιπόν την άποψη, τι έχουμε? Έχουμε ακριβούς δρόμους. Πολύ ακριβούς δρόμους. Τον πληρώνουν πανάκριβα τον Κόρινθο, τον Πατρών Αθήνα, αυτός ο οποίος μετακινείται και το χρησιμοποιεί. Από την άλλη τη μεριά είναι ορισμένα ερωτηματικά, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τον Πατρών Πύργου. Καταρχάς, γιατί επιμένετε σε αυτή τη χάραξη? Και μιλάω για τη χάραξη που αφορά το κομμάτι από την περιμετρική της Πάτρας και μέχρι τα Καμίνια, όπου θα καταστρέψει εκεί πέρα τους οικισμούς. Ναι, τη Βόρεια Χάραξη. Και γιατί δεν προχωράμε στη Βόρεια Χάραξη ακριβώς? Στην ίδια λογική η κατεύθυνση της προηγούμενης κυβέρνησης και συγκινήστε. Βεβαίως θα μου πείτε είναι ψηλότερο το κόστος. Αυτό δεν θα μου πείτε? Από αυτή την άποψη λοιπόν, καλύτερα λοιπόν να καταστρέψουμε παρά να διαμορφώσουμε κάτι διαφορετικό. Να καταστρέψουμε με ζωές μερικών εκατοντάδων κατοίκων και άλλων παρά να προσπαθήσουμε να το διαμορφώσουμε. Ένα δεύτερο ζήτημα, ερώτημα το οποίο θέλουμε να βάλουμε. Με τις πρώτες βροχές θα πνίγεται ο τόπος πάλι όπως γίνεται στην Κόρινθο, λόγω της χάραξης του δρόμου και της μη ύπαρξης αντιπλημμυρικών έργων, ή όπως έγινε και εδώ στη Μάνδρα, που ένας από τους λόγους ήταν και ο αυτοκινητόδρομος Αθηνών Κορίνθου? Θα έχουμε τέτοια φαινόμενα? Και με αυτό το δρόμο έχουν προβλεφθεί μέτρα συγκεκριμένης προστασίας? Από ό,τι φαίνεται από τις εκτός 50%, μάλλον τέτοια μέτρα δεν θα υπάρχουν. Τρίτο ζήτημα το οποίο θέλουμε να βάλουμε, είσαστε σίγουροι, κύριε Υπουργέ, ότι με αυτή την έκπτωση 50% θα ολοκληρωθούν τα έργα στον προϋπολογισμό της έκπτωσης 50%, στο χρόνο που πρέπει, θα παραδοθεί ολόκληρο και με την ποιότητα την οποία χρειάζεται? Αυτά είναι ορισμένα ερωτήματα, τα οποία είναι βασικά κατά τη γνώμη μας. Γιατί προκαλεί πραγματικά εντύπωση τόσο πολύ μεγάλη έκπτωση σε ένα έργο.